Αύξηση του ποσοστού προσβολής των ελαιοκαλλιεργειών της Κρήτης από το ΔΑΚΟ διαπιστώνουν οι παραγωγοί, εκφράζοντας φόβους για μείωση της παραγόμενης ποσότητας ελαιολάδου ή και για επιπτώσεις στην ποιότητά του. Αναλύοντας τα μετεωρολογικά δεδομένα της φετινής χρονιάς, έχουμε δει ότι οι θερμοκρασίες είναι ιδανικές για την ανάπτυξη και τον πολλαπλασιασμό του εντόμου και κατά συνέπεια έχουμε πολύ υψηλούς πληθυσμούς από την αρχή της καλλιεργητικής περίοδου. Άρα ο κίνδυνος είναι πολύ μεγάλος για την προσβολή και τη μείωση της παραγωγής. Σε σχέση με τις δύο προηγούμενες ελαιοκομικές περιόδους, φέτος το ποσοστό προσβολής στις ελαιοκαλλιέργειες του νησιού είναι μεγαλύτερο, αν και η εικόνα θα είναι πιο ξεκάθαρη το προσεχές φθινόπωρο. Οι καλλιεργητές, οι παραγωγοί θα πρέπει να παίρνουν οδηγίες από τους επόπτες και τους τομεάρχες της δακοκτονίας, ούτως ώστε να εφαρμόζουν έγκαιρα τους δολωματικούς ψεκασμούς, αλλά επίσης μπορούν να απευθύνονται και στους ερευνητές και εντομολόγους του Ελγό Δήμητρα, στο Ινστιτούτο Ελιάς Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου στα Χανιά. Εντομολόγοι του Ινστιτούτου Υποτροπικών Φυτών Ελιάς και Αμπέλου Χανίων συστήνουν στους παραγωγούς να προβούν σε συμπληρωματικούς δολωματικούς ψεκασμούς πέραν αυτών που εφαρμόζονται στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Δακοκτονίας, χρησιμοποιώντας εγκεκριμένα σκευάσματα. Σημειώνουν δε ότι αν η προσβολή στον ελαιόκαρπο είναι στο 10% της συνολικής παραγωγής, προτείνονται και ψεκασμοί καλύψεως με εγκεκριμένα πάντα σκευάσματα. Πρέπει να είναι η παραγωγή πολύ προσεκτική, να μην χρησιμοποιούν εντομοκτώνα τα οποία δεν είναι εγκεκριμένα ή έχουν ουσιαστικά αποσυρθεί από την αγορά. Το πρόβλημα ωστόσο που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια είναι η ανθεκτικότητα του δάκου σε χρησιμοποιούμενα σκευάσματα, γεγονός που οδηγεί στην εφαρμογή συνδυαστικών τρόπων ολοκληρωμένης διαχείρισης, όπως παγίδες μαζικής καταπολέμησης σε συνδυασμό με δολωματικούς ψεκασμούς. Η χρήση παγίδων μαζικής καταπολέμησης σε συνδυασμό, αν χρειαστεί, με δολωματικούς ψεκασμούς, με σκευάσματα εγκεκριμένα στη βιολογική γεωργία, είναι μια πολύ καλή λύση. Όσον αφορά τις καιρικές συνθήκες, φαίνεται να ευνοούν την ανάπτυξη του δάκου. Και ο Σεπτέμβριος θα διατηρήσει και πάλι ήπιες θερμοκρασίες, παρά το γεγονός ότι βλέπουμε μια πτωτική τάση, θα είναι όμως μέσα στα πλαίσια της ανάπτυξης δυστυχώς αυτού του εντόμου. Ο μετεωρολόγος Μανώλης Λέκας προτείνει την εγκατάσταση μετεωρολογικών σταθμών σε μεγάλες ελαιοκαλλιέργειες, προκειμένου οι γεωπόνοι και οι εντομολόγοι να είναι σε θέση να εκτιμήσουν το ποσοστό εξάπλωσης του δάκου και η παραγωγή να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα. Ώστε οι μετρήσεις αυτές και σε χρόνο παρόντα αλλά και σε μελλοντικό χρόνο που θα μαζέψουν ικανά στοιχεία στατιστικά, ώστε να βοηθήσουν πάρα πολύ το έργο των ερευνητών οι οποίοι ασχολούνται με το δάκο και να έχουν πολύ καλύτερα αποτελέσματα στο μέλλον για την καταπολέμηση αυτού του βλαβερού εντόμου. Χαρακτηριστικό της εξάπλωσης του δάκου σε συνθήκες που ευνοούν είναι ότι ένα θηλυκό έντομο μπορεί να δώσει μέσα σε ένα χρόνο μέχρι και 20 εκατομμύρια απογόνους.